Γεια σα, φίλε και φίλοι! Καλώ ήρθατε στο 53ο τεύχο της συνήθικης πανοπλίας του Tony Stark, να είναι πάντα για τον Iron Man, το Mark III. Μα ακούτε λίγο κάπω, είμαι λίγο άρρωστο, αλλά μη φανταστείτε κάτι τρελό. Αλλά έπρεπε να γίνουν, δεν ξεκουραζόμαστε ποτέ. Έπρεπε να γίνουν αυτά τα βίντεο, ειδικά το συγκεκριμένο τεύχο του Άρμαν, γιατί είναι ένα κομβικό τεύχο, είναι από τα πιο δύσκολα τεύχη τη ε, ολόκληρη ε, συλλογή. Πρέπει να το δούμε. Επειδή έχουμε να φτιάξουμε αυτό. <laughs> Εννοείται ότι τρολάρο, εντάξει, ένα απλό τεφχάκι μυρό νομίζω ήταν αυτό. Και δεν θυμάμαι αν αυτό είναι που μένει ξεχωριστό ή το άλλο που δεν το βάζουμε καθόλου στο πόδι. Μόνο μπορεί κάποιο να το κουμπώσει αν θέλει. Στο άλλο πόδι, εγώ απλά το είχα κουμπώσει. Ε, δεν είναι κάτι wow. Το Dodge είχε ζώρικο τεύχο. Ξεκινάω με αυτό, αλλά μετά από αυτό θα γυρίσω το Dodge που φάνηκε λίγο πιο ζώρικο. Οπότε, μάλλον εκείνο θα αφήσω πρώτο. Και από τι συλλογέ τη τρίτη, κλασικά κάτι δε θα βρίσκω, δεν θα βρίσκα. Δεν βρήκα Bismarck. Οπότε για σήμερα, η Τετάρτη, έχουμε να δούμε Airman και Dodge. Θα ξεκινήσουμε πρώτα με τον Dodge. Μετά βλέπετε λίγο αυτό που αυτό δεν είχε κάτι δύσκολο. Ε, του δεξιού Αστραγάλου. Μετά μα πηγαίνει στον Αστράγαλο. Ναι, οκ. Okay. Ε, γενικά, όπω έχει γίνει με λέει τον εδώ. My Avengers επίσημη, επίσημη Avengers δηλαδή έγιναν και επίσημα, η πανοπλία βαρέως τύπου, οκ okay, αυτή την πανοπλία έχουμε σήμερα και αυτή πιο πολύ φαίνεται στην πρώτη του αλλά όχι ακριβώ, δεν είναι η πρώτη του, παίζει να είναι η άλλη που έχει φτιάξει ο Μπαντάια, δεν ξέρω. Λοιπόν ή είναι αυτή η βαρέου τύπου, η κρίση Ultron. Ε, του, Altron, του Ultron, του Ultron, του Ultron, και εδώ τι έχουμε γυναίκα Ultron, τι παίζει να είναι εδώ, δεν ξέρω, να φαίνεται πάρα πολύ ωραίο αυτό που βλέπω εδώ η ομάδα, Wonderman, Sentry, Black Widow, ο Άρης, η Wasp και αυτά, οκ. Okay. Από ωραία κομιξάκια εδώ και τέτοια. Δεν θυμάμαι αυτό παίζει να είναι και που αφήνουμε στην άκρη γιατί δεν το βάζουμε καθόλου. Δεν θυμάμαι σίγουρα ποιο είναι από τα δύο. Ε, μπορεί να είναι αυτό, μπορεί αυτό να το βάζω. Όχι, αυτό είναι που συνδέομαι, αυτό είναι που ενώνουμε μάλλον. Ε, και το άλλο είναι που αφήνουμε από την άλλη μεριά. Τώρα όπω το βλέπω εδώ, μάλλον αυτό θα ενώσουμε αυτό που έχουμε σήμερα. Okay, αλλά όχι στο σημερινό τεύχο. Iron Man για λίγο, η σιδηρά λιγιώνα, το έπος των O'Brien, οκ. Okay, και τον O'Brien, War Machine, μια τσάλινη συμμαχία και εδώ μαζί, ναι, πρέπει να παραδεχτώ ότι χάρηκα πολύ που φόρεσα πάλι την πανοπλία από τη σωστή πλευρά του νόμου και okay, η Carl, Carl Walker, Iron Man Volena, okay, και εδώ όλη αυτό που λέει μια τσάλινη συμμαχία, δεν ξέρω, ωραίο φαίνεται αυτό, πανοπλία βαρέως τύπου, για δύσκολες αποστολές, Φαίνεται τούμπαν η πανοπλή αυτή. θα κάνει ζημιά λογικά, αλλά εδώ για κάποιο λόγο σκοτώνει. Δεν ξέρω τι. Η Agut a Hack in this μπορώ να πολεμήσω ένα Hulk σε αυτή τη στολή, ξέρω εγώ, αλλά εδώ μάλλον τη έφαγε. η το δεν ξέρω. Ωραία στολή φαίνεται αυτή. Από αυτό το κόμικ, Zone Revolution και αυτά. Ο okay. ήθελε να έχει μια βασική πανοπλία για να ενσωματώνει τα αναγκαία μέσα για κάθε επιμέρου αποστολή. Τελικά κατέληξε να σχεδιάσει πολλά μοντέλα που εντάχθηκαν στο πλούσιο προστάσιο Ναι, ναι, ναι. Και όλο αυτό το ωραίο με τι στολέ είναι γαμάτο. Κάποια στιγμή μια ωραία συλλογή με hot toys με διάφορε στο, στολέ του Άρμαν θα ήταν πάρα πολύ ωραίο. Αλλά μιλάμε για άλλα λεφτά και αυτά και δεν είμαι τόσο το hot toys, πιο πολύ από κλίμακα και τέτοια. Με λίγα λεφτά παραπάνω πάμε σε premium format από site show και τέτοια, όπου είναι κανονικά αγαλματίδια και πιο μεγάλα, ένα προς τέσσερα κλίμακες και τέτοια, ή μακέτ, ξέρω εγώ, ή κομικέτ και αυτά. Διάφορα λοιπόν, πολύ είπαμε δεξιά και αριστερά διάφορα πραγματάκια για άλλα στούντιο και αγαλματίδια. Εδώ φτιάχνουμε τον Άιμα Τζαγκοστίνη, όπου επίση θα βγει ένα τεράστιο μοντέλο. Η κλίμακά του 1 προ 3, ok, εκεί περίπου 1 προ 3, 1 προ 4. Γιατί σκεφτείτε ότι δίπλα προ 1 προ 4 είναι μαζί σχετικά, και εδώ σκεφτείτε ότι είναι στο Οπότε είναι πιο μεγάλη από έναν άνθρωπο, είναι κάπου εκεί. Δεν θα το έλεγα ακριβώ 1 προ 3, άντε 1 προ 3,5 ξέρω εγώ, κάτι τέτοιο. Αλλά το λέμε 1 προ 3 για να είμαστε σχετικά μέσα. Απλά έτσι επειδή το παρατήρησα δίπλα σε άλλα γαλματίδια, έχω κάποια γαλματίδια 1 προ 4 όπου πολύ κακό δεν τα έχω δείξει. Ε, τα μεγέθη του είναι παρόμοια. Λοιπόν, βγάζουμε αυτά τα κομμάτια. Δεν έχουμε πολύ σφίξιμο για σήμερα. Απλά παντρεύουμε αυτά τα κομματάκια εδώ. Όχι κάτι wow. Κάτι πάρα πολύ εύκολο ίσα ίσα. Πες μου ότι αυτό θα κουμπώσει κομπλέ. Εντάξει, είναι πλαστικό κομμάτι, αλλά έχει τι γρατζουνίτσε του. Τέλο πάντων, τέλο πάντων. Δεν πειράζει. Τι να κάνουμε. Ε, κάτσε καλά, εδώ πρέπει στην ουσία αυτά τα τρία. Εδώ είναι που θα βιδώσουν και οι τρει βίδε. Να έρθουν σε αυτέ τι τρύπε να κάτσουν κομπλέ, κάπω έτσι εδώ και μπορούμε να σφίξουμε με τρει IP βίδε. Και μετά θα βάλουμε δύο. Οπότε θα βγάλω εξ αρχή πέντε βιδάκια. Ένα έκατσε μέσα. Παίζουμε τι ένα έκατσε μέσα. Ναι, ρε, επιτέλου μια φορά βγήκαν τα σωστά βιδάκια χωρί να μα ε, ε, ζορήσουν ιδιαίτερα. Λοιπόν, τρία βιδάκια για αρχή εδώ, σε αυτέ τι ε, τρει τρύπε που σα είπα πριν. Εδώ μην μπερδευτικά ένα πάει να το σφίξει αλλού. Είναι οι τρει τρύπε που φαίνονται πιο μέσα, έτσι δεν είναι τα άλλα, είναι για πιο πάνω. Εντάξει, νομίζω δεν θα μπερδευτεί κάποιο, αλλά λέμε τώρα και σιγά σιγά είναι πλαστικό. Δεν χρειάζεται και το τρελό σφίξιμο, το τρελό καργάρισμα. Θα τι βάλω μια όλε και μετά θα τι σφίξω σταδιακά. Αυτό που λέμε συνήθω, θα τι βάλω μια. Θα σα δείξω και πάλι ακριβώ που είναι να μπουν. Αν και εντάξει, δεν νομίζω κάποιο να μπερδευτεί και να πάει να σφίξει πιο πάνω. Τέλος πάντων σφίγγουμε και αυτή εδώ Έλα Εύκολο, πολύ εύκολο τεύχος στο... Το ήταν το ζόρικο για σήμερα Και όπως είπα δεν βρήκα μπισμαρκ. Αυτά, τις μία εδώ, σε πλαστικό σφίγγουμε, μη σφίξετε τρελά και ακούσετε κανένα κρίτς Αυτές τις τρεις βίδες εδώ μόλις σε αυτό το βήμα και στο επόμενο βήμα απλά ερχόμαστε και βάζουμε αυτό όπου το βάζω καλά. Ναι, εντάξει, κάποιο λάθο δεν μπορεί να το βάλει, θα ταιριάξει αλλιώ. Μ' αρέσει που έχουν το R για να μην κάνουμε κανένα μπέρδεμα εδώ. Απλά θα βάλουμε αυτό και τι δύο τρύπε που βλέπετε εδώ θα βάλουμε ακόμα δύο AP βίδες Και αυτό ήταν για σήμερα το τέφο μα. Όπα, τι γίνεται, ρε, θα περισσέψουν δύο βίδε. Ναι, περισσεύουν δύο βίδε. Εγώ βίδα λιγότερη δεν έβαλα. οπότε να, πάλι μία θα πρέπει να τη βάλουμε στο σακουλάκι. Αυτό το ήθελα λίγο πιο. Α είχε ακόμα κάνει βιδούλα ρε παιδί μου. Όχι μόνο δύο. Ε, γιατί εντάξει, άμα σπάσει το ένα από αυτά, είναι λίγο light κομμάτι. Και πρέπει να σα δείξω και το άλλο κομμάτι, το ενισχυτικό. Θα το πάρω από τον Νίκο να σα το δείξω σε κάποιο βίντεο. Πρέπει να συνοηθούμε με τον Νίκο. Ένα ενισχυτικό κομμάτι που μπαίνει να το κρατάει λίγο καλύτερα την άρθρωση για να μην σπάσει. Γιατί την πήρα λίγο από φόβο. Τέλο πάντων, δεν θέλω να το σφίξω πολύ για να μην το σπάσουμε. Γιατί κρατάει μόλι σε αυτά τα δύο. Αλλά κάθε φορά έχω την τάση να σφίγγω πολύ. Συνηθισμένο από συνεργείο με ποδήλατα και αυτά, όπου εκεί είναι τελείω διαφορετικέ βίδε και θέλουν υπερβολικά καλό σφίξιμο. Και απλά το πλαστικό εδώ το σπάω, φτάνει. Όμω θα το σπάσει εδώ. Μία βίδα περισσεύει, δύο βίδε περισσεύουν αυτή τη φορά. Οκ, okay. κάπω έτσι. Και έχουμε φτιάξει αυτό το κομμάτι σήμερα. Μυρό, νομίζω είναι αυτό. Ε, τι μα λένε, ο δεξιό μυρό. Είναι ο δεξιό μυρό, ο μισό τουλάχιστον δεξιό μυρό. Οπότε αυτό νομίζω είναι που κρατάμε, και το επόμενο είναι που το κρατάμε καβάτσα που δεν το βάζουμε, ή όχι. Θα δούμε σε επόμενα τέφη. Τώρα δεν μα βάζει κάτι άλλο να κάνουμε. Βλέπετε εδώ, μάλλον αυτό είναι που βιδώνει, και το. Θα έρθει να κάτσει εδώ. Γιατί δεν μα βάζει να το βάζουμε ακόμα. Δεν θυμάμαι, μήπω αυτό είναι που μα μένει, δεν ξέρω, δεν ξέρω σίγουρα αυτά. Το βλέπετε και εσεί μου γράφετε κάτω στα σχόλια για σας σα φάνηκε. Άλλο βίντεο δεν θα έχουμε για σήμερα. Ελπίζω να βρω σήμερα τον Bismarck για να μείνουμε τι αυριανέ συλλογέ. Να μην άλλο τα αυριανά βίντεο. Σήμερα Τετάρτη έχουμε να βρούμε τι συλλογέ Τετάρτη και αυτά. Λίγο πολύ αυτά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρακολούθηση. αν σα άρεσε το βίντεο και θέλετε να δείτε και άλλε διάφορε συλλογέ όπου βλέπουμε, συλλέγουμε ή φτιάχνουμε μαζί, κάντε ένα subscribe στο κανάλι. Μέχρι την επόμενη φορά. Καλή συνέχεια από μα. Και εννοείται να μην ξεχάσουμε να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ στα παιδιά που στηρίζουν πλέον και οικονομικά το κανάλι, και συγχαρητήρια γιατί πήραν το χρήσμα των επίτιμων μελών του καναλιού.